τώρα, όπου η ΑΕΚ πραγματοποίησε έναν περίπατο, επικράτησε με σκορ 0-4 τη Σίντερ Ντεσκάλες με hat-trick του Λιβάη Γκαρσία. Νομίζω είναι και το πρώτο hat-trick που πετυχαίνει ευρωπαϊκά ο Λιβάη. Και έτσι έδιωξε τους τριγμούς, τις όποιες σκιές υπήρχαν, τις οποίες βεβαίως θα συζητήσουμε με τον συνομιλητή μου, τον Μάριο Ματσάγκο, στην εκπομπή μας. Μάριε, καλησπέρα. Σε βλέπω πιο ήρεμο, σε βλέπω πιο γαλήνιο σήμερα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τέλος καλό, όλα καλά λένε. Για μια ΑΕΚ που σε αυτά τα παιχνίδια τα νωρίς, που αναγκάζεσαι να παίξεις Ιούλιο και σήμερα 1η Αυγούστου, να προσπαθεί, το μόνο που σε ενδιαφέρει να είναι η πρόκριση. Η ΑΕΚ κατάφερε με όχι και τόσο, έτσι, ας το πούμε, πιστικές εμφανίσεις. Μπορεί να έβαλε 4 γκολ σήμερα στην Ίντερ Δεσκάλδες, αλλά παρουσίασε πάλι κάποια θεματάκια μεσοαμυντικά. Παρ' όλα αυτά, αυτό που κρατάμε είναι η πρόκριση, είναι το 8-3 συνολικό σκορ. Είναι το γεγονός ότι ο κόσμος, οι αυτοί 250 τρελαμένοι ενωσίτες πήγαν στο γήπεδο, δεν σταμάτησαν λεπτό να τραγουδάνε και να στηρίζουν τους παίκτες και τον Ματίας Αλμέιδα. Και κρατάμε φυσικά την εμφάνιση κάποιων ποδοσφαιριστών που έχουν ξεχωρίσει σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Με την Ίντερ Δεσκάλδες, τα λάθη που πρέπει να διορθωθούν, τα ξέρει ο Ματίας Αλμέιδα, και φυσικά κάτι που όχι μόνο πίκρανε τον ίδιο, αλλά και προβλημάτισε τον ίδιο, οι χθεσινές δηλώσεις του πριν το παιχνίδι, αλλά πήγανε νομίζω και προβλημάτισε και τον κόσμο της ΑΕΚ, αυτά που είπε ο Ματίας Αλμέιδα. Νομίζω ότι καλό θα είναι να, αν έχει κάτι ξεκάθαρο να πει, να το πει, να μην δημιουργούνται σύννεφα, διότι ακόμα είναι η κατάσταση σε καλό επίπεδο στην ΑΕΚ. Δηλαδή μην τα διαλύσουμε ακόμα, δεν ξεκινήσαμε. Σίγουρα. Ο λόγος όμως που είπε όλα αυτά χθες στη συνέντευξη τύπου, Μάρε, μήπως ήταν σαν να βγάζεις, ας πούμε, το καπάκι της κατσαρόλας από την κατσαρόλα και είναι έτοιμο να εκραγεί το φαγητό, να πεταχτεί. Ήταν μια αντίδραση. Αυτό το ξέρει μόνο ο ίδιος. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου, αν έχω κάποιο πρόβλημα, να το λέω ξεκάθαρα. Τουλάχιστον από όσο κατάλαβα εγώ με αυτά, με τα λεγόμενά του, δεν αναφέρεται στον κόσμο. Κάτι άλλο τον ενοχλεί, ή τουλάχιστον τον ενόχλησε. Είναι θέμα ιδιοκτησίας, είναι θέμα άλλων ανθρώπων που βρίσκονται στην ΑΕΚ, είναι θέμα δημοσιογράφων, δεν μπορώ να καταλάβω. Γι' αυτό καλό θα είναι κάποια στιγμή να πει τι τον έχει ενοχλήσει. Φυσικά, το έχω πει και στο παρελθόν, το ξαναλέω, κανείς δεν ξεγράφει το έργο και τη δουλειά του Ματίας Αλμέιδα. Μπορεί χωρίς αυτόν η ΑΕΚ να μην ήταν σε αυτό το σημείο που είναι. Δηλαδή μια ΑΕΚ η οποία είναι ανταγωνιστική, είναι μια ΑΕΚ πρωταγωνίστρια, μια ΑΕΚ η οποία κάνει την προσπάθεια της τώρα από αρκετά νωρίς, μέσα στο καλοκαίρι, για να μπει και στους ομίλους του Conference League. Γενικότερα θα είναι μια χρονιά για την ΑΕΚ αρκετά δύσκολη, γιατί θα, πέρα από την Ελλάδα, θα έχει και την Ευρώπη. Γιατί πιστεύω ότι και ο επόμενος αντίπαλος της ΑΕΚ, η ΝΟΑ από την Αρμενία, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Και θέλω να πιστεύω ότι με λίγο σοβαρότητα και με διαχείριση του σκορ, η ΑΕΚ θα περάσει και στον επόμενο γύρο. Κοίταξε να δεις τώρα. Διαβάζοντας την ΑΕΚ σε αυτά τα δύο παιχνίδια, μπορεί κάποιος να πει ότι είναι μια ομάδα που συνεχίζει να είναι ανταγωνιστική και να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η φιλοσοφία άλλωστε του Ματίας Αλμέιδα. Ωστόσο όμως είναι και μια ομάδα που έδειξε κάποια στοιχεία από τα περσινά λάθη της, που της τύχησαν βαθμούς, μεσοαμυντικά κυρίως. Και φυσικά είναι κάτι το οποίο έφερε και την αντίδραση του κόσμου στο πρώτο παιχνίδι. Σήμερα ο κόσμος από το πρώτο λεπτό, αυτοί οι 250 ενωσίτες που είτε πήγαν από το Λονδίνο, η Original Λονδίνου, είτε άλλοι ταξίδεψαν από την Ελλάδα με αεροπλάνα, είτε άλλοι πήγαν από τις γύρω περιοχές,
στήριξαν, δεν σταμάτησαν λεπτό να τραγουδούν και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι ένα μήνυμα σε παίκτες και Ματίας Αλμέιδα ότι ο κόσμος τους στηρίζει μέχρι τέλους. Όμως αυτή τη στήριξη δεν πρέπει να την εκμεταλλευτούν κρύβοντας τα λάθη, τα όποια λάθη που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μπορούν να διορθωθούν εύκολα τα λάθη και να μην υπάρχουν. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι αγωνίστηκε με πάρα πολλές απουσίες, σημαντικές απουσίες. Προέκυψε και ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Ρότα, με τον Λάζαρο Ρότα, με τον Ήλιγκο που έπαθε και αναγκάστηκε τον Μαγκόη Βίντα να παίξει ως δεξιμπακ. Υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση με την ίωση με τον κορονοϊό, με τους παίκτες να κολλάνε ο ένας μετά τον άλλον. Τέλος καλό λοιπόν, όλα καλά. Ναι, μεν μας βγήκε μια πικρία, μια απογοήτευση, ένας προβληματισμός, όμως δεν υπάρχει ισοπαίδωση. Πρέπει όλοι μας να μάθουμε να μην ισοπεδώνουμε τα πράγματα. Σίγουρα και εμείς ακόμα που μιλάμε είμαστε και οπαδοί, γιατί αγαπάμε μια ομάδα. Εγώ αγαπάω την ΑΕΚ, αθεράπευτα. Και μπορεί και εγώ πάνω στο λόγο μου να έχω πει κάτι παραπάνω, κάτι περισσότερο που δεν έπρεπε. Γι' αυτό καμιά φορά καλό είναι να βουτάω και εγώ τη γλώσσα μου στο μυαλό μου για να πω κάποια πράγματα. Ναι, μεν είμαι προβληματισμένος, είμαι όμως και ευχαριστημένος γιατί είδα τον Λιβάη Γκαρσία να σημειώνει 3 γκολ, είδα τον Άμραμπατ στην πρώτη του επαφή να σκοράρει, είδα τον Λιούμπισιτς να συνεχίζει σε πάρα πολύ καλό ρυθμό. Έχω αγωνία για το τι μέλη γενέστε γιατί την ώρα που μιλάμε περιμένουμε να μάθουμε τι συνέβη με τον Γιόνσον, επειδή αποχώρησε τραυματίας. Και φυσικά έχω αγωνία στο από εδώ και πέρα να δούμε τι γίνεται με τις ιώσεις και φυσικά πώς θα ενισχυθεί η ομάδα, γιατί μέσα στον Αύγουστο θα υπάρχουν και μεταγραφές επιθετικού και αριστερού μπακ. Σίγουρα η ΑΕΚ έχει ανάγκη από ενίσχυση. Είναι δεδομένο αυτό από τη στιγμή που βλέπουμε ότι και ο Ολυμπιακός θα ενισχυθεί. Στον Παναθηναϊκό υπάρχουν συζητήσεις για παίχτες. Η ΑΕΚ οφείλει να ενισχυθεί από τη στιγμή που υπάρχουν και κάποια ανοιχτά μέτωπα. Εκεί θα πάω λίγο τώρα. Στο μέτωπο το οποίο απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό που αφορά τον Πινέδα. Ο οποίος έμεινε για ακόμα μια φορά εκτός αποστολής. Λόγω ίωσης έμεινε. Λόγω ίωσης, okay. Λόγω ίωσης, ναι. Αυτό το ενδιαφέρον από το Μεξικό γενικότερα, ότι μια ενδιαφέρεται η τάδε ομάδα, μια κάνει πρόταση άλλη, μήπως αυτό λίγο κουράζει ή μήπως υπάρχει βάση σε όλο αυτό και κάτι έχει αλλάξει μέσα στον Πινέδα? Κοίταξε να δεις, εγώ αν ήμουνα ιδιοκτήτης της ΑΕΚ ή πρόεδρος της ΑΕΚ, θα έβαζα τον Πινέδα να κάνει δηλώσεις και να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Δεν είμαι όμως μέσα στην ΑΕΚ, απλά ασχολούμαι με το ρεπορτάζ της ομάδας. Καλό θα είναι λοιπόν ο μάνατζερ του Πινέδα να μην του θολώνει το μυαλό, να μην τον βάζει σε δεύτερες σκέψεις και καλό θα είναι ο ποδοσφαιριστής να ασχολείται μόνο με την ΑΕΚ, διότι έχει συμβόλαιο μαζί της και καλό θα είναι επίσης να τη βοηθήσει και φέτος. Οι προτάσεις που έχει κάνει η Μοντερέι δεν καλύπτουν ούτε στα μισά τα χρήματα που σκέφτεται ίσως αν κάποια στιγμή πουληθεί ο Πινέδα, που σκέφτεται λοιπόν η ΑΕΚ να τον δώσει. Έχω πει ότι αν η ΑΕΚ, δικό μου ρεπορτάζ, χωρίς να έχω κάποια πληροφορία από την ΠΑΕ, χωρίς να υπάρχει κάποια ενημέρωση, δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι, το έχω ξαναπεί και στο παρελθόν, ότι η ΑΕΚ αν θέλει να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με οποιαδήποτε ομάδα, όχι μόνο από το Μεξικό, η συζήτηση θα ξεκινήσει από τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί είναι, από εκεί ξεκινάνε οι διαπραγματεύσεις και βλέπουμε. Τώρα, του χρόνου, αν πληρωθεί η ρήτρα του Πινέδα, ο Πινέδα μπορεί να φύγει. Φέτος όμως, αν δεν υπάρξει κάποια ομάδα που να δώσει αυτό το ποσό, ο Πινέδα θα συνεχίσει στην ΑΕΚ. Το θέμα όμως είναι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε ότι ίσως να έχει γλυκαθεί και ο ίδιος, ίσως και ο μάνατζέρ του αυτό που ανέφερε να του θολώνει το μυαλό και να του λέει μήπως να γυρίσεις στην πατρίδα, δεν ξέρω, ίσως να παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο. Καλό θα είναι όμως ο Πινέδα να βάλει τη λογική, να δει ότι
το μέλλον του, το φετινό μέλλον του είναι, μάλλον η φετινή του παρουσία είναι στην ΑΕΚ, για να ζήσουμε και πάλι μεγάλες στιγμές. Είναι ένας πάρα μα πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να παίξει σε πάρα πολλές θέσεις, χρήσιμο εργαλείο, και μην ξεχνάμε ότι ο Ματίας Αλμέιδα τον έχει ως γιο του, ως παιδί του. Το θέμα είναι όμως ότι αν ο Πινέδα, θα πρέπει ο Πινέδα καταρχήν να βρει ξανά τον εαυτό του. Γιατί εγώ διακρίνω ότι βρίσκεται σε μια σύγχυση. Σαν ουδέτερος το λέω αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό είπα, Αντρέα, ότι δεν πρέπει ο μάνατζέρ του να του θολώνει το μυαλό. Δεν πρέπει δηλαδή να του βάζει στο ραδιόφωνο, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει κάποιο μεξικάνικο τραγούδι. Εμείς εδώ στην Ελλάδα ξέρουμε τον τεράστιο Στέλιο Καζαντζίδη που έλεγε «Στο θολωμένο μου μυαλό» αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι ανάλογο και στο Μεξικό. Καλό θα είναι όμως να τον αφήσει ήσυχο. Γιατί από τη μία μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να πρέπει να καταβάλει το ποσό των 20 εκατομμυρίων για φέτος αν θέλει να κάνει δικό του Πινέδα. Αλλά και από την άλλη, αν συνεχίσει όλη αυτή η κατάσταση με τον Πινέδα όλη τη χρονιά, θα βγει χαμένη και η ΑΕΚ. Γιατί είναι ένας χρήσιμος ποδοσφαιριστής και κακά τα ψέματα, χωρίς τον Πινέδα είναι σαν να λείπει, ρε παιδί μου, από τη χωριάτικη σαλάτα το κρεμμύδι. Λείπει κάτι το πικάντικο στο παιχνίδι της. Λείπει κάτι, ναι, κατάλαβα πώς το λες. Άρα, το καλύτερο για την ΑΕΚ είναι, αν δει ότι είναι ξενερωμένος ο Πινέδα και δεν αλλάζει κατάσταση, τον σμπρώχνεις με 20 εκατομμύρια να φύγει, ή προτιμάς να τον κρατήσεις ένα χρόνο ακόμα σίγουρα και να ρισκάρεις την κυκλοθυμική του τάση. Εγώ το είπα, αν έρθει κάποια πρόταση που θα είναι στα 20 εκατομμύρια και πάνω, το σκέφτεσαι σοβαρά. Αν δεν έρθει, τότε θα πρέπει να αλλάξει ύφος και μυαλά ο Πινέδα, για να μπορέσει να μπορέσουμε και εμείς να θυμηθούμε τον περσινό καλό ποδοσφαιριστή. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Δεν διαφωνώ ότι είναι καλός. Είναι τρομερός ποδοσφαιριστής. Δεν είναι απλά καλός. Αλλά εγώ πιστεύω όμως, συγγνώμη Αντρέα, ότι θα έχουμε αίσιο τέλος, ο ποδοσφαιριστής θα συνεχίσει, ο Ματίας Αλμέιδα θα το συμβουλέψει για μία ακόμα φορά και θα συνεχίσει και περιμένουμε να το δούμε και άμεσα στα παιχνίδια της ΑΕΚ, αφού πρώτα ξεπεράσει και την ίωση που έχει και αυτός και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Γιατί εγώ θυμάμαι τουλάχιστον στην ΑΕΚ επί Μελισανίδη, για να το πάω λίγο διαφορετικά, ότι τα πράγματα ήταν πιο ωραία, ήταν πιο δεμένη η ΑΕΚ. Τώρα αρχίζω και βλέπω ότι πάνε κάτι να ψελίσουν και ο Αλμέιδα και γενικότερα, αλλά κάπου ενώ ανεβαίνει, ξέρω εγώ, η λέξη που λέμε φτάνει μέχρι το λαιμό, φτάνει μέχρι ένα σημείο, μετά ξανακατεβαίνει κάτω. Το μετανιώνει και γυρνάει πίσω. Ναι. Εγώ θα πω ότι ο μοναδικός που έφυγε... Μήπως δηλαδή υπάρχουν κάποια άτομα στην ΑΕΚ που εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι ο κύριος Ηλιόπουλος, κακά τα ψέματα, δεν είναι γνώσης του ποδοσφαίρου. Δεν είναι σαν τον κύριο Μελισανίδη τόσο γάτα που έκοβε το μάτι του. Είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από έναν άλλο χώρο, που έχει μια οικονομική επιφάνεια συγκεκριμένη κλπ. Μήπως αυτοί οι άνθρωποι, οι καλοθελητές, οι τρίτοι όπως λέω εγώ, ρίχνουν λάδι στη φωτιά εύκολα? Εγώ δεν πιστεύω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Διότι ο μοναδικός που αποχώρησε από την ΑΕΚ είναι ο Δημήτρης Μελισανίδης. Από εκεί και πέρα δεν έφυγε κανένας άλλος. Άλλαξε η ιδιοκτησία η ΑΕΚ. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αν υπάρχει, γιατί αυτό είναι εσωτερικά και δεν το ξέρουμε, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει, αν υπάρχει και έχει κάποιο πρόβλημα, ο Ματίας Αλμέιδα, καλό θα είναι να το πει. Ή γενικότερα όποιος έχει πρόβλημα, καλό θα είναι να το λύσουν εσωτερικά. Αυτό εννοώ. Όταν έχει να το πει κάποιος, να το πει εσωτερικά στην ομάδα για να λυθεί. Όχι να το πει σε μένα ή σε σένα ή σε δηλώσεις. Απλά εγώ θα ήθελα έτσι, μια δήλωση του Πινέδα, αφού είμαστε στο θέμα του Πινέδα, να βγει και να πει δεν υπάρχει κανένα θέμα με τη Μοντεϊρέη, συνεχίζω στην ΑΕΚ. Γιατί ο Μάριος Ηλιόπουλος ξεκαθάρισε
ο ποδοσφαιριστής δεν πωλείται. Και δεν το είπε μία και δύο φορές, το έχει πει τρεις φορές. Δεν πωλείται. Άρα λοιπόν η ΑΕΚ τον υπολογίζει κανονικά. Είναι ποδοσφαιριστής, της έχει συμβόλαιο και περιμένουμε. Και περιμένουμε όχι μόνο τον Πινέδα και περιμένουμε και τις υπόλοιπες ενισχύσεις, μεταγραφές. Γιατί η ΑΕΚ έχει ακόμα ελλείψεις. Μπορεί ο Λιβάη Γκαρσία να πέτυχε τρία γκολ, αλλά θέλει επιθετικό ή επιθετικούς. Μπορεί να αγωνιστήκαμε σήμερα με τον Ντομαγκό Ιβίντα στο δεξί άκρο της άμυνας, ελλείψη Ρώτα, αλλά και εκεί περιμένουμε τον Ντουμπάτζο να επιστρέψει. Αριστερά θέλουμε ενίσχυση στην άμυνα. Περιμένουμε κάποιον ποδοσφαιριστή να αποκτηθεί. Στα στόπερ, αν και θέλουμε ενίσχυση, δεν βλέπω να υπάρχει ενίσχυση. Εκτίμηση προσωπική. Μαθαίνω ότι δεν θα κινηθεί καθόλου η ΑΕΚ στο κομμάτι αυτό. Για την ώρα, πόσο γνωρίζω, ότι δεν κινείται για στόπερ. Μακάρι να διαψευστώ. Κινείται για επιθετικό και για αριστερό μπακ για την ώρα. Άρα μήπως σε αυτό θέει και το γεγονός ότι και ο κύριος Αλμέιδα, ας πούμε, νιώθει ότι δεν χρειάζεται σέντερ μπακ, γιατί ο κύριος Ηλιόπουλος από μόνος του να πει θα κάνουμε αυτό. Μισό λεπτό, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο Ματίας Αλμέιδα έχει τον τελευταίο λόγο. Ο Ματίας Αλμέιδα είναι ικανοποιημένος να έχει τρεις ποδοσφαιριστές σε κάθε θέση. Δεν φτιάχνει την ομάδα ο κύριος Ηλιόπουλος. Ο κύριος Αλμέιδα λέει ότι θέλω αυτούς τους παίκτες. Ό,τι έχει ζητήσει τους έχει πάρει ο κύριος Ηλιόπουλος. Του βγάζουν το καπέλο. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Θέλω το Λαμέλα, πήρε το Λαμέλα. Θέλω τον Περέιρα, πήραμε τον Περέιρα. Θέλουμε τον Κοϊτά, πήραμε τον Κοϊτά. Θέλουμε τον Ντουμπάτζο, θα πάρουμε τον Ντουμπάτζο. Ενισχυθήκαμε τον Πρινιόλι. Δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε, 2,5 μήνες θα μείνει εκτός. Άρα πάμε με Στρακώσα, Γκούμα και Χατζημανουήλ. Και Θεοχάρη, συγγνώμη, γιατί ο Χατζημανουήλ είναι στην ΑΕΚ Β. Και προχωράμε. Θα έρθουν και άλλες μεταγραφές. Θα γίνουν και άλλες μεταγραφές. Οπότε δηλαδή, μέχρι το πρώτο 15ήμερο, μέχρι το πρώτο μισό του Αυγούστου, θα δούμε κινήσεις στην ΑΕΚ. Κοίταξε να δεις, υπάρχει το πρώτο παιχνίδι 6 Αυγούστου με την ΝΟΑ στην Αρμενία. 15... Εντάξει, αυτά δεν τα προλαβαίνει όλοι. Ναι, 15 Αυγούστου είναι της Παναγίας που είναι και η Ρεβάν στη Νέα Φιλαδέλφια. Κοίταξε να δεις, δεν μπορώ να σου πω ημερομηνία τάδε μέρα θα γίνει μεταγραφή. Ξέρω, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μου, ότι μέσα στον Αύγουστο θα ανακοινωθούν οι ποδοσφαιριστές. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι μέσα στον επόμενο μήνα που μπήκε σήμερα, η ΑΕΚ έχει να δώσει τα μάτς για τον τρίτο προκριματικό και έχει να ξεκινήσει και το πρωτάθλημα στις 17-18 Αυγούστου, έτσι. Κλεισμένο το θερόν, ναι, με τον Όφη. Με τον Όφη. Οπότε η ΑΕΚ πιστεύω ότι θα χρειαστεί έτσι μοντάρισμα για να μπορέσει λίγο να βρει την ηρεμία της, να λύσει και το θέμα με τον Πινέδα, είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο, διότι δεν μπορεί αυτή η κατάσταση να τραβάει τόσο, δηλαδή να αφήνει ο Πινέδα να υπάρχουν φήμες από το εξωτερικό, να μιλάει, γιατί το πιο περίεργο είναι ότι δεν βγαίνει ο ίδιος ο Πινέδα να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Αυτό είπα και εγώ, ότι θα προτιμούσα τον Πινέδα και όχι το μάνατζερ του ή κανέναν άλλο να βγει και να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Από τη στιγμή που είναι ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, να μην αφήνει πράγματα στον αέρα, να μην αιωρείται τίποτα. Μην δημιουργείται αυτή η κατάσταση. Όπως επίσης, μετά το τέλος του σημερινού αγώνα, ο Ματίας Αλμέιδα είπε ότι κλείνει τα αυτιά του σε ψήθυρους. Εχθές μας έβγαλε ένα προβληματισμό, τώρα είπε ότι κλείνει τα αυτιά του σε ψήθυρους. Είναι μήπως σαν να λέμε ότι επειδή ήρθε η πρόκριση αναμενόμενη, τώρα βάζουμε για λίγο τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι και προχωράμε, δηλαδή... Τέτοια ερμηνεία δίνεται από τον Αλμέιδα. Όχι, εγώ δίνω την ερμηνεία. Δεν μπορώ να πω ότι δίνω κάποια ερμηνεία. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι όποιο πρόβλημα, αν υπάρχει πρόβλημα, γιατί είπα και πάλι δεν μου αρέσουν τα μισόλογα, να λυθεί εσωτερικά από την ΑΕΚ. Ο κόσμος είναι αυτός που θα πληρώσει για να δει την ομάδα του, θα πάει στο τελευταίο κατσάβραχο της γης για να την παρακολουθήσει, θα έχει άποψη, θα είναι γκρινιάρης, θα την αποθεώσει, θα κάνει κριτική, θετική κριτική, αρνητική κριτική. Έτσι είναι ο κόσμος. Όταν αγαπάς κάτι, για τον κόσμο λέω, όταν αγαπάς κάτι, ξεχνάς τα μέτρα. Από τη στιγμή που ο κόσμος πληρώνει και πηγαίνει στο γήπεδο και βλέπει μια κατάσταση, προφανώς και έχει λόγο
και μπορεί να κρίνει άλλη μόνο αν δεν δώσουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να κρίνει και να επιβάλλουμε θέσφατο ότι πρέπει να σεβόμαστε τον τάδε προπονητή, αλλιώς είμαστε αιρετικοί. Εγώ εν κατακλείδη να πω ότι η ΑΕΚ πήρε μια σημαντική πρόκριση, πέτυχε 8 γκολ, πήρε την πρώτη ευρεία εκτός έδρας ευρωπαϊκή της νίκη με 4-0, φτάσαμε στο 2024 για να το πετύχουμε. Κάτι είναι και αυτό. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Ξεχώρισαν κάποιοι ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος στο πρώτο παιχνίδι έχασε το πέναλτι, δεν πατούσε καλά. Σήμερα ήταν αποτελεσματικός. Συνέχισε μια καλή εμφάνιση ο Ρόμπερτ Λιούμπιστι, τον οποίο έχει ανάγκη ΑΕΚ. Ο Άμραμπατ στην πρώτη του επαφή σκόραρε. Αμυντικά πήγαμε καλά. Είχαμε κενά, δηλαδή δημιουργήθηκαν τρύπες. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση από το Στρακόσα και αυτός ίσως να ξεχρέωσε τα λάθη που έκανε στο πρώτο παιχνίδι με τρεις σημαντικές επεμβάσεις που έκανε σήμερα. Γενικότερα και με τα προβλήματα που υπήρχαν με τις ιώσεις. Και όλα αυτά η ΑΕΚ έβγαλε δύο περίεργα παιχνίδια και εννοώ περίεργα γιατί μιλάμε για καλοκαίρι. Αυτά τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ περίεργα. Έρχεται η ΝΟΑ. Ελπίδα και πίστη όλων είναι να προκριθεί η ΑΕΚ και να προχωρήσει στον επόμενο γύρο. Ένα-ένα τα βήματα. Ναι, αυτό είναι το πιο βασικό, να πηγαίνει σιγά-σιγά η ομάδα στο στόχο της. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι τώρα είναι η ΝΟΑ, μετά είναι ο τέταρτος προγραμματικός, νομίζω έναν ακόμα ή δύο προγραμματικούς. Βασικά, περιμένουμε να δούμε και τι κληρώσεις θα γίνουν. Έναν ακόμα έχει, ναι. Έναν ακόμα, δηλαδή στον τέταρτο και μετά πας ομίλους. Ναι. Οπότε, εφόσον η ΑΕΚ είναι σοβαρή στο μάτς με την ΝΟΑ, μετά θα παίξει τα αρέστα της σε δύο παιχνίδια, όπου εκεί θα είναι αδύναμη νομίζω, έτσι, στον τέταρτο προκριματικό. Περιμένουμε τα αποτελέσματα. Την ώρα που μιλάμε δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει με τα αποτελέσματα. Συνδυασμός αγώνων. Μπορεί να είναι και στους δυνατούς, ΑΕΚ, θα το δούμε. Α, μπορεί να με κάποιον αποκλεισμό να βρεθεί δυνατή. Μπορεί, ναι. Μάλιστα. Η νίκη αυτή βέβαια ήταν σημαντική και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί πλησιάζουμε στη 14η θέση. Μετά τη νίκη τη χθεσινή του ΠΑΟΚ, τη νίκη της ΑΕΚ σήμερα και του Παναθηναϊκού. Τώρα βέβαια η ΑΕΚ θα έχει μια βατή κλήρωση κόντρα στην ΝΟΑ. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός θα έχουν Μάλμε και Άγιαξ. Εκεί θα δούμε τι θα συμβεί. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στις υπόλοιπες ομάδες. Δεν ξέρω, Μάρια, αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Κάτι το κοίτα, οποίο σήμερα έγινε και η συνεδρίαση για τον νέο αρχιδιατητή, είναι ο Γάλλος Λανουά. Η ΑΕΚ ψήφισε υπέρ, όπως και οι υπόλοιπες τρεις ομάδες, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Συμφώνησαν όλοι για ξένους αρχιδιαιτητές στην ΚΕΔ. Άρα λοιπόν θέλω να πιστεύω ότι και εκεί δεν θα υπάρχουν έτσι... Πώς να το πω, δεν θα υπάρχουν σκιές. Μπράβο, δεν θα υπάρχουν σκιές. Και θα δούμε για μια ακόμα χρονιά ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Μακάρι να δυναμώσουν και οι υπόλοιπες ομάδες. Μάλιστα, να αναφέρω επίσης ότι υπάρχει παράταση στα εισιτήρια διαρκές της ΑΕΚ μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου. Ακριβώς, μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου, καλά κάνεις και το λες. Όσα έχουν μείνει, ελάχιστα είναι. Ο κόσμος στηρίζει για μια ακόμα χρονιά. Ο κόσμος θα είναι δίπλα στην ΑΕΚ για μια ακόμα χρονιά, σε πρωτάθλημα, κύπελο, Ευρώπη. Και γενικότερα όποτε έχει ζητηθεί από τον κόσμο να είναι προσεκτικός, είναι προσεκτικός. Λίγο σήμερα μας τα χάλασε με κάτι που έκανε, αλλά θέλω να πιστεύω αυτό που έγινε να μην στοιχήσει στην ΑΕΚ στο επόμενο εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη ΝΟΑ, να μην δούμε δηλαδή κάποιες κερκίδες κλειστές. Και επίσης η ΑΕΚ, να αναφέρουμε και κάτι τελευταίο το οποίο είδα μόλις τώρα, ότι ζητά 2 εκατομμύρια από τη Χουάρες, από την ομάδα του Μεξικού, για τον Πιζάρο, διότι βλέπουμε ότι η Μεξικάνικη ομάδα ενδιαφέρεται για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Δεν ξέρω αν θα δούμε εξελίξει στο κομμάτι αυτό. Κοίτα, ο Πισάρο δεν υπολογίζεται, είναι ξεκάθαρο αυτό. Περιμένουμε να δούμε πού θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική του καριέρα. Την ίδια στιγμή η ΑΕΚ αναγκάζεται να έχει δύο
συμβόλαια ακόμα στην πλάτη της, όπως είναι του Αθανασιάδη και του Στάνκοβιτς, με τον Στάνκοβιτς να είναι σε 900.000 ευρώ, υψηλό συμβόλαιο, άρα πρέπει να βρεθούν ομάδες και για αυτούς τους δύο τραυματοφύλακες, μιας που και δεν υπολογίζονται. Γενικότερα, κάποιοι παίκτες που δεν υπολογίζονται είτε πρέπει να φύγουν με μεταγραφή, είτε ως δανεικοί, εντάξει, αυτά θα τα δει η νέα ιδιοκτησία της ΑΕΚ. Μάλιστα, θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά για ΑΕΚ. Βεβαίως, αν προκύψει κάτι μέσα στις πρώτες 15 μέρες του Αυγούστου, θα μπορεί ο Μάριος Ματσάγκος να βγει έτσι να μας πει 5 πράγματα στα βίντεο για την ΑΕΚ. Εντάξει, αυτό εννοείται. Αν έχουμε κάτι έτσι, κάποια μεταγραφή δυνατή, κάποια, ξέρω εγώ, είδηση αρκετά ενδιαφέρουσα. Εντάξει, κάποια είδηση ενδιαφέρουσα ή μεταγραφή θα μπορούμε να την πούμε, να κάνουμε και διακοπές, να κάνουμε και ένα μπάνιο. Άνθρωποι ναι, παιδί μου, εντάξει, οκ. Okay. Θα βγω εγώ από τη Χαλκιδική, εσύ θα είσαι από κάποια παραλία έτσι, με καλό δίκτυο, θέλω να πιστεύω λίγο. Να τα πούμε έτσι όμορφα και ωραία. Να ευχαριστήσω τον Μάριο πάρα πολύ, να το ευχηθώ. Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλές διακοπές. Και τον κόσμο. Ευχαριστούμε και τον κόσμο για τα σχόλιά του. Απλά να είναι λίγο προσεκτικός στα σχόλια, δηλαδή δεν χρειάζονται χαρακτηρισμοί. Ας λένε την άποψή τους και αυτή τεκμηριωμένα. Τι τους ενοχλεί σε εμάς για να μπορέσουμε να κάνουμε και ένα διάλογο. Γιατί να πούμε, παιδιά, όπως αναφέρω σε κάθε βίντεο το οποίο ανεβάζω, ότι ό,τι σχόλιο προσβλητικό υπάρχει ή υβριστικό, αυτομάτως διαγράφεται, τέτοια σχόλια δεν έχουν θέση. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι οι εραστές του πληκτρολογίου και θέλουν να βγάζουν το άχθη τους στο πληκτρολόγιο και να γράφουν ό,τι τους κατεβαίνει στο κεφάλι, αλλά εμείς βεβαίως δεν θα επιτρέψουμε τέτοια φαινόμενα να συμβούν, γιατί θέλουμε να έχουμε ένα κορμό θεατών που να σέβεται καταρχήν τη διαφορετική άποψη, γιατί εντάξει, φιλοξενούμε όλες τις ομάδες μεγάλες, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό κλπ. ΑΕΚ, ΠΑΟ και όλους τους υπόλοιπους. Οπότε αναμφίβολα θα υπάρχουν και οι διαφωνίες, αλλά άλλο η διαφωνία και άλλο η απαξίωση, η προσβολή ακόμα χειρότερα. Και αυτό στο κανάλι μας το προσέχουμε πάρα πολύ. Να πω πριν κλείσω με τον Μάριο ότι, παιδιά, θα ανέβει τώρα και η συνέντευξη των guest με τον Γιώργο τον Κασταφέριο, που είπε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για το VAR, για την ΕΠΟ, για προέδρους, για όλα μαζί. Θα τη δείτε τη συνέντευξη και πιστεύω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Φυσικά θα δείτε και το βίντεό μας εδώ με τον Μάριο, όπου περιμένουμε τα like σας, τα σχόλιά σας, όπως είπαμε όμως. Δεν θέλω να ξεφύγουμε από τα φιλάθλα πλαίσια. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός από τις 19 Αυγούστου, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Δηλαδή, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, αν προκύψει κάποια μεταγραφή, κάποια βόμβα, κάποια αυτή, θα επανέλθουμε και λίγο νωρίτερα να δείτε βίντεό μας για να μάθετε πρώτοι τα ευχάριστα. Μάριε, καλές διακοπές να ευχηθώ. Καλές διακοπές, να έχουμε υγεία, ηρεμία, να δροσιστούμε, να ξεθολώσει και το δικό μας μυαλό. Αυτά, υγεία σε όλο τον κόσμο. Διακοπές σε νησάκι, τι? Όχι. Διακοπές Πελοπόννησο. Πελοπόννησο, ωραία και Πελοπόννησος, έχει ωραία μέρη εκεί. Να ευχηθώ καλή ξεκούραση, γιατί σε περιμένουμε δυνατό έτσι τη νέα σεζόν, να δώσουμε γκάζ για ΑΕΚ. Και, παιδιά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας, λοιπόν. Δεν θα πω αντίο, θα πω εις το επανειδήν και θα έχετε σύντομα νέα μας. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.